Πυρετοδός προετοιμάζονται οι αρμόδιοι φορείς για να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη αναγκαστική διακοπή κυκλοφορίας στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, καθώς το φαινόμενο των ρηγματώσεων εντείνεται μέρα με τη μέρα, δημιουργώντας ανασφάλεια όχι μόνο στους πολίτες, αλλά και στις υπηρεσίες. Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η αναφορά υπηρεσιακής πηγής. Παρατηρούμε το φαινόμενο. Δεν είναι ακόμα επικίνδυνο. Δουλεύουμε για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Αδιάψευστος μάρτυρας και η εικόνα. Από το πρώτο ρεπορτάζ της Κρήτη TV στις 31 Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα και παρά την παρέμβαση που επιχειρήθηκε ενδιάμεσα, είναι εμφανέστατο πως οι ρηγματώσεις βαθαίνουν και προχωρούν ανησυχητικά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και όχι άδικα, το Plan B μπροστά στο ορατό, όπως όλα δείχνουν, ενδεχόμενο να χρειαστεί για πρώτη φορά στα χρονικά να κλείσει ο δικός άξονας και η Κρήτη να κόπει στα δυο, όπως αποκαλύπτει απόψε η Κρήτη TV, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Οι εναλλακτικές επιλογές και οι διαδρομές που είναι προφανώς περιορισμένες χαρτογραφήθηκαν και οι απαραίτητες παρεμβάσεις είναι ήδη σε εξέλιξη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν ήδη αναζητήσει τις εναλλακτικές διαδρομές, διαχωρίζοντας μάλιστα τα οχήματα ανάλογα με την κατηγορία τους. Τα βαρέα οχήματα μέσω του Γαζίου θα κατευθύνονται στον κόμβο τη Λίζου και θα ακολουθούν τη διαδρομή Μάραθος, Δαμάστα, Χόνος, Αλόιδες, Σίσες. Η παλαιά εθνική οδός είναι αυτή που θα σηκώσει το βάρος της κυκλοφορίας των μεγάλων και βαρέων οχημάτων σε περίπτωση που χρειαστεί να κλείσει ο βόρειος οδικός άξονας. Πρόκειται ουσιαστικά για την ενεργοποίηση της παλιάς εθνικής οδού, με το χρόνο διέλευσης αλλά και τα χιλιόμετρα να αυξάνονται δραματικά, αφού ο ορεινός μυλοπόταμος καλείται να ζήσει, αν και εφόσον τελικά χρειαστεί, πρωτόγνωρο κυκλοφοριακό φόρτο από φορτηγά οχήματα και λεωφορεία, τα οποία θα διανύουν τη διαδρομή Ηράκλειο-Ρέθυμνο και με την ταλαιπωρία για επαγγελματίες, οδηγούς και επιβάτες να είναι αναπόφευκτη. Σε ό,τι αφορά τα γιοταχή αυτοκίνητα, αυτά θα ανεβαίνουν κυριολεκτικά ένα γολγοθά, αφού για να μεταβεί κάποιος από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο θα πρέπει να περνά μέσα από τη Ροδιά. Ο σχεδιασμός μπροστά στο φόβο οι ρηγματώσεις στον κόμβο της Λιγαριάς να σημάνουν άμεσα συναγερμό και να επιβάλλουν την επίσπευση εξελίξεων έχει προχωρήσει τόσο που στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα, όπως και σε αντίστοιχα της διαδρομής για τα βαρέα οχήματα, πολλά σημεία έχουν ήδη καθαριστεί, ενώ και νέες ταμπέλες τοποθετήθηκαν προκειμένου να διευκολύνουν τους οδηγούς. Στα χέρια του Υπουργείου Μεταφορών είναι πλέον τα προβλήματα στο βόρειο οδικό άξονα. Σύμφωνα με υπηρεσιακές πηγές, την ερχόμενη εβδομάδα θα καταφθάσει στο νησί το Γεωτρύπανο, προκειμένου ο ανάδοχος μελετητής να ξεκινήσει τις εργασίες μελέτης του φαινομένου. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει επίσης μία ακόμα προσπάθεια προσωρινής αντιμετώπισης των ρηγμάτων, ώστε να προστατευτεί όσο γίνεται από τα καιρικά φαινόμενα το οδόστρωμα.